που ασχολούνται με τις πολωνικές τέχνες, ο ρυθμός συνεχώς και αυξάνεται, όχι πιο πολύ από την αίσθηση που έχει η γυναίκα για αυτό με την προστασία, αλλά από την αίσθηση που έχει η γυναίκα να βγει προς τα έξω και να ασχοληθεί. Δυναμικότητα ίσως. Και να ασχοληθεί, mm-hmm. βλέπουμε, φαντάσου ότι υπάρχει στη Βενετία γυναίκα γονδολιέρης πλέον. Ναι. Υπάρχει ένα ποσοστό, πάλι σε ένα μέσο όρο, να το βάλω σύμφωνα με την εμπειρία μου στις σχολές. Εδώ διακόπτουμε τα stick, έτσι. Ναι, εδώ είναι εκπαίδευση stick fighting. Είναι μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο. Και εφαρμογή. Αυτό είναι με δύο ραβδιά. Αυτό που φαίνεται δύσκολο είναι γιατί... Είναι γρήγορο. Το δείχνω σε real χρόνο. Α. Όταν εντάσσεται σεμινάριο... Όχι, ενώ είναι... Αυτό που κάνετε ίσως η κίνηση δεν είναι τόσο... Όχι, αυτό καταρχήν είναι μαθήματα για προχωρημένους, αλλά όταν ξεκινάμε από το σεμινάριο, η γνώση αποκτήκεται ίδια παντού, α, β, γ. Υπάρχουν στάδια. Μου φαίνεται δύσκολο, ναι. Τώρα το συγκεκριμένο που βλέπουμε είναι μάχη με χρήση του ραδιού, αυτό είναι χρήση διπλών ραδιών. Μου άρεσε προσωπικά πάρα πολύ, το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον η οπλομαχία και ολοκληρώνει πάρα πολύ την αυτοάμυνα. Να ας πούμε εδώ βλέπουμε άοπλη αντιμετώπιση mm-hmm. του ραδιού. Συνήθως ο κόσμος προτιμάει να μάθει την άοπλη αντιμετώπιση. Ναι, επειδή mm-hmm. οι περισσότερες πολεμικές τέχνες σχεδόν στο 98% του συνόλου ασχολούνται με άοπλη μάχη, mm-hmm. είναι πολύ λίγες οι τέχνες που εξειδικεύονται με όπλα εντός ή εκτός εισαγωγικών, γιατί είναι όπλα. Μία από αυτές τις τεχνοτοπίες είναι η Φιλιππινέζικη, που διδάσκω εγώ εξειδικεύομαι. Εμείς κάνουμε αποκλειστικά μαχαίρια, γενικά όταν λέμε μαχαίρια, οτιδήποτε blade, οτιδήποτε λεπίδα, mm-hmm. κεραυδί, οτιδήποτε, να φανταστείς ότι χρήση τραβή μπορεί να κάνεις και με ένα μπουκαλικό αγκόλας. Έτσι. Μάλιστα. Εδώ είναι στην Grappling, είναι πάλι με ραβδί, ένα σεμινάριο μου στο Μονακό, σχολή πυροσβεστικής. Είναι πώς θα αντιμετωπίσεις έναν αντίπαλο όταν έρθει σε πολύ κοντινή ζώνη μάχης. Μάλιστα, πολύ πολύ ενδιαφέρον. Γενικά τα βίντεο είναι πολύ ενδιαφέροντα, βλέπουμε. Αυτό εδώ βλέπουμε κινέζικη πυγμαχία στο μαχαίρι. Παναντούκαν. Ποιο είναι το επίπεδο γενικά, ποια είναι η νοοτροπία στο εξωτερικό με τις πολεμικές τέχνες? Στο εξωτερικό είναι πιο μπροστά ο κόσμος, όπως σχεδόν σε όλα. Σε όλα, ναι. Η Ελλάδα πάντα έπεται και αυτό δεν είναι μορφή. Χαίρομαι και είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας. Αλλά να φανταστείς ότι οι Φιλιππινές και οι πολεμικές τέχνες στην Ελλάδα ήρθαν μόλις το 92. Όταν το 92 στην Αμερική, ας πούμε, ήταν πολύ γνωστές. Τώρα, το 2003 που έφερα εγώ και τις έκανα γνωστές πανελλήνια και πλέον οποιοδήποτε στην Ελλάδα που ασχολείται με πολεμικές τέχνες ξέρει τι σημαίνει η Φιλιππινέζικη πολυμητέχνη, που έχει μια άνοδο. Αυτή η άνοδο στην Ευρώπη υπήρχε τη δεκαετία του 90. Mm-hmm. Στην Ευρώπη σαφώς είναι τα πράγματα πολύ πιο εξελικμένα και είναι πιο κοντά σε κινήσεις. Εδώ είναι ένα σεμινάριο στη Λεκανέτ. Υπάρχουν πολλές ονομασίες. Δηλαδή για κάθε κίνηση υπάρχει ονομασία. Ναι, υπάρχει για κάθε κίνηση για ονομασία. Κίνηση, και έτσι. Σε το καράτε χρησιμοποιεί η Ιαπωνική ορολογία. Mm-hmm. Επειδή είναι Ιαπωνικό, το ταεκβοντό κορεάτικη. Να φανταστείς, να δώσω ένα παράδειγμα. Όταν μιλάμε για ένα μπροστινό λάχτισμα. Mm-hmm. Λάχτισμα και όχι κλωτσιά, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος μια μπροστινή κλωτσιά. Στα ελληνικά λέμε μπροστινό λάχτισμα, στα ιαπωνικά λέμε μαϊγκέρι, mm-hmm. στα κορεάτικα λέμε απτσάκι, στα αγγλικά λέμε front kick. Είναι, η κάθε τέχνη χρησιμοποιεί την ορολογία της του κράτους προέλευσης. Ναι. Και για κάθε, ναι, για κάθε κίνηση... Για κάθε κίνηση υπάρχει... Φαντάζομαι ότι σε εξετάσεις το ρωτάτε αυτό, έτσι. Πλέον βασικά... Φαντάζομαι ότι τα ξέρουν ήδη. Επειδή είναι η διδασκαλία γίνεται με αυτόν τον τρόπο και μόνο mm-hmm. η επανάληψη. Γενικά η επανάληψη είναι η μητέρα της γνώσης. Έτσι. Αλλά ναι, μην φανταστεί ο κόσμος ότι είναι κάτι δύσκολο και ότι πρέπει να μάθω ξένη γλώσσα για να κάνω. Δεν χρειάζεται καθόλου να μάθω ξένη γλώσσα. Όταν ακούσω όμως ένα παράγγελμα, μια προσταγή ότι αυτό τώρα που κάνουμε λέγεται roundhouse kick, θα το μάθεις. Θα μάθεις ότι μιλάμε για κυκλικό λάχτισμα. Να μιλάμε για front punch, είναι μια μπροστινή γροθιά. Μάλιστα.
Εδώ πέρα πάλι βλέπουμε βίντεο. Πού βρίσκεστε εδώ? Εδώ είμαστε σε ένα καλοκαιρινό κάμπ που κάνω στο, αυτό συγκεκριμένα στο Λουτράκι. Να ρωτήσω λίγο για την ετοιμασία. Αυτό τώρα για να μην μπερδευτεί ο κόσμος, βλέπουμε φιλιππινέζικα, επειδή είναι κάτι πολύ ρεαλιστικό street fighting, δεν έχει, μπορεί να έχει σεμινάρια κάποιος ακόμα και με τζιν. Μπράβο. Αλλά συνήθως πολύ μικρά, η κάθε τέχνη έχει την ενημασία στο καράτε. Στο καράτε είναι το λευκό. Το λευκό. Ξέρουμε, βέβαια, ναι. Το λευκό είναι και το χρώμα της, της ειρήνης. Παίζουν από πίσω. Δεν βγήκε έτσι και λευκό. Όπως και η Κίνα έχει μαύρο, γιατί είναι το χρώμα. Το λευκό στην Κίνα είναι χρώμα πένθους. Γι' αυτό στο κουνφού φοράνε μαύρα. Αλλά η κάθε σχολή έχει τα δικά της χρώματα. Μάλιστα. Εδώ είναι από τις Αντίπες, ένα σεμινάριο στη Γαλλία. Πάλι εδώ είναι στο Μονακό. Εδώ είναι πάλι από το Λουτράκι. Βλέπουμε διάφορες σκηνές. Αυτό είναι ταυτόχρονη χρήση σπαθιού και μαχαιριού, σπέτα και ντάγκα. Δεν είναι επικίνδυνο, έτσι, να το... Δεν είναι επικίνδυνο και η οδήγηση είναι επικίνδυνη. Ξεκινάς με σχολείο οδηγών. Και σου μαθαίνει πώς να μην σκοτώνει τον κόσμο. Όχι. Επικίνδυνο για θέμα τραυματισμού καθόλου. Επικίνδυνο για να χτυπήσουμε μέσα στην προπόνηση καθόλου. Αλλά όταν μιλάμε για αυτά, μιλάμε πώς θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο. Αυτό είναι ένα special πρόγραμμα. Είναι πτυσσόμενο κλομπ. Θα κάνουμε σε αστυνομικούς. Και αυτό είναι πάλι σεμινάριο πτυσσόμενο κλομπ στο Περιστέρι. Το προηγούμενο ήταν στη Γαλλία. Και αυτό στη Γαλλία επίσης είναι στη Λεκανέτ, πνεύμα εδώ. Το πτυσσόμενο κλόμπ είναι αυτό που έχουν. Η αστυνομική. Ναι, δεν είναι επίσημο όπλο της αστυνομίας, αλλά το χρησιμοποιούν πάρα πολύ οι αστυνομικοί. Και δείχνουμε τρόπους χρήσης. Εδώ είναι σε αργή κίνηση, έτσι. Είναι, εδώ δείχνουμε σε σύλληψη. Δείχνουμε πώς πάμε κάποιον για να κάνουμε χειροπέδηση. Να ρωτήσω κάτι. Παίζει ρόλο η δύναμη? Όχι. Ή το,